του. Ναι. Τελικά τον παππού τον πήρατε. Θέλετε να μιλήσω. Τον παππού ή τον πατέρα και αυτά. Εγώ. Όχι. Αν πήρα τον παππού μου, ναι, τηλέφωνο. Ναι. Τον πήρα, μια χαρά είναι. Εντάξει. Πού πετάτε τελικά? Δεν έχω λεφτά, ήρθε για να μάθω πώς σου κάνει το εισιτήριο. Α. Πού ήταν να πάτε? Στη Ρωσία. Και τώρα τι θα κάνετε? Τώρα? Θα γυρίσω σπίτι μου, τι να κάνω, δεν έχω 700 ευρώ, πού να τα βρω. Είναι πολλά τα λεφτά. Όντως. 700 ευρώ κάτσε και είναι χωρίς, είναι εισιτήριο χωρίς μεταεπιστροφής. Είναι κατευθείαν δηλαδή. Σωστά. Τους πήρατε όμως τηλέφωνο να το πείτε? Δεν τον νοιάζει τον παππού. Γιατί το λέτε αυτό? Συγγνώμη, αφήνω αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έχει άνοια. Γι' αυτό. Κατάλαβες? Γιατί δεν το λέτε στα κορίτσια εδώ, μήπως βοηθήσουμε? Τι να βοηθήσουμε? Εντάξει, καλά. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ μήπως βγάλει κουπόνια εκπτωτικά? Δεν, ακόμα δεν τα ξέρω. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Α, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει εκπτωτικά κουπόνια, δηλαδή μπορεί να πάτε με 50 ευρώ Ρωσία. Με τόσο λίγα λεφτά. Ναι. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχει γίνει τώρα αυτό, γιατί ναι, είναι αδέρφια μας οι Ρώσοι, λόγω ότι είμαστε αριστεροί πλέον. Τέλος πάντων, εντάξει, καλό. Για να σου πω κάτι, ναι. Με 50 ευρώ, κοιτάξτε να δείτε, είναι, τι να σου πω, θα είναι ασφαλής η πτήση? Όχι. Αυτό κοιτάει ο κόσμος.